η εξάπλωση του πολιτικού Ισλάμ στη Δυτική Ευρώπη κατέστη δυνατή χάρη σε μια αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική υπό τη Γερμανία, που οδήγησε σε αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ήπειρο, προειδοποίησε ο επικεφαλής σύμβουλος ασφαλείας του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, ο Γιώργη Μπάκοντι καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώπης δεν είχαν απλώς κλείσει τα μάτια, αλλά ενθάρρυναν ενεργά την παράνομη μετανάστευση μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015 και ισχυρίστηκε ότι το μέλλον της Ηπείρου έχει τεθεί σε αμφιβολία. Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι η απομονωτική προσέγγιση της Ουγγαρίας στη μετανάστευση είναι άκρος αμφιλεγόμενη, αλλά αναγνωρίζει ότι ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο παίρνουν ως πρότυπο τους ουγγρικούς φράχτες των συνόρων, αλλά σχεδιάζουν και σκληρότερες μεταναστευτικές πολιτικές, όπως αναφέρει. Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο της Die Welt σχετικά με την κατάσταση στα ουγγρικά σύνορα, μετά από μια πρόσφατη έκθεση των Ουγγρικών Μυστικών Υπηρεσιών που προειδοποιούσε για τρομοκρατικούς πυρήνες όπως το Ισλαμικό Κράτος, η Αλ-Κάιντα και το δίκτυο Χαγκανί των Ταλιμπάν, που εκμεταλλεύονται μεταναστευτικές διαδρομές για να στείλουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, ο Μπάκοντι τόνισε και τα εξής. Για να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση πρέπει να έχετε κατά νου το παρελθόν. Από το 2015 έως σήμερα υπήρξαν τόσες πολλές διαφορετικές τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη που σχετίζονται άμεσα με τη μετανάστευση. Δείτε τις επιθέσεις στο Μπατακλάν το 2015 στο Παρίσι. Οι τρομοκράτες που σκότωσαν 130 ανθρώπους μπήκαν παράνομα στην Ευρώπη, είπε ο Μπακόντι. Ήταν Βέλγοι και Γάλλοι πολίτες και μεγάλωσαν στην Ευρώπη ως δεύτερη ή τέταρτη γενιά. Πρώτα πήγαν στη Συρία για να πολεμήσουν για το ISIS. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Ευρώπη για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, όπως τόνισε.